κτηνίατρος όχι μόνο εκβίασε τον ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά του έστειλε και γραπτό μήνυμα στο κινητό, λέγοντάς του πως θα θανατώσει το άτυχο ζώο εάν δεν του φέρει τα χρήματα για τη θεραπεία. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό είναι εκβιασμός. Τι έφταιγε το ζώο, αλλά και ο κτηνίατρος που είναι για να προστατεύει τα ζώα. Όχι, δεν συμφωνώ. Σε κάθε περίπτωση, μα σε κάθε περίπτωση, θεωρώ την πράξη του κτηνίατρου εκφοβιστική και ανήθικη. Εάν ένας γιατρός δεν σέβεται βασικές αρχές, εάν δεν σέβεται τη ζωή, περιπέμπει νομίζω κάθε δήλωση και περιπέμπουν και τα λόγια. Όλα συνέβησαν σε γνωστό κτηνιατρίο της Πάτρας, στο οποίο απευθύνθηκε ο πατρινός προκειμένου να θεραπεύσει ένα μικρό σκυλάκι, στο οποίο είχαν ρίξει φόλα. Το ζώο μεταφέρθηκε στο κτηνιατρίο, ο οποίος κατάφερε ο κτηνίατρος να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο μικρό τετράποδο. Ενημέρωσε όμως τον ιδιοκτήτη του πως η επέμβαση και η υπόλοιπη θεραπεία είχαν κόστος 120 ευρώ. Ο νεαρός ιδιοκτήτης αποδέχθηκε το ποσό, παρακάλεσε όμως τον κτηνίατρο να κάνει υπομονή μέχρι την Παρασκευή, μια και ήταν Δευτέρα, για να του φέρει τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη η ενέργεια αυτή για έναν άνθρωπο καθήλυνα αρμόδιο. Σήμερα που όλοι έχει καλλιεργηθεί τόσο η ζωοφιλία, έπρεπε να έχει κάποια ευαισθησία. Και δεν νομίζω ότι για κάποια λίγα ευρώ να προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Είναι καταδικαστία η πράξη του. Η άποψή μου είναι κατηγορηματική προς αυτό το θέμα και προφανώς το καταδικάζουμε. Πρέπει να αλλάξει η δουλειά. Βέβαια, παράδεκτο έσχος. Το σκυλί παρέμεινε στο κτηνιατρίο. Όμως από την επόμενη κιόλας ημέρα, ο κτηνίατρος ζητούσε επιτακτικά το ποσό της οφειλής. Μέχρι που την Τετάρτη ο γιατρός αποκάλυψε τον πραγματικό του εαυτό. Έστειλε στο κινητό τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του σκύλου ένα εκβιαστικό γραπτό μήνυμα. Έλεγε λοιπόν: «Κύριε, το σκυλάκι θα θανατωθεί στις 8 η ώρα της Παρασκευής. Εάν έχετε ενδιαφέρον, το παίρνετε νωρίτερα». Παρακαλούμε να κάνουν οι αρμόδιοι κάτι και υπάρχει και νόμος. Τελικά ο ιδιοκτήτης στη θέα αυτού του μηνύματος πήγε την Παρασκευή 7 η ώρα και παρέλαβε το ζώο. Πλήρωσε δε και 125 ευρώ.